Η Ευαγγελία Σακά είναι επιχειρηματίας και εδώ και αρκετά χρόνια πουλά τα προϊόντα της επιχείρησής της μέσω διαδικτύου. Όπως λοιπόν μας λέει, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Μετά από το 2005 που έχουμε το broadband, δηλαδή μεγαλύτερη πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ, οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Τα τελευταία 5-6 χρόνια που αρχίζουν και το χρησιμοποιούν μέσω και άλλων μορφών επικοινωνίας, όπως είναι τα κινητά μας, είναι πολύ πιο άμεσο. Γρήγορη και πάρα πολύ φθηνή σύνδεση με το ίντερνετ, αλλά ταυτόχρονα και προσβασιμότητα σε διάφορους τόπους διαδικτυακούς που προσφέρουν διάφορα προϊόντα, κάνουν λίγο την αγορά να είναι ανοιχτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για το 2014, μόλις το 18,3% της αξίας των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας γίνεται μέσω διαδικτύου, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκεται στο 25,7%. Πάντως, πολλοί επιχειρηματίες είναι θετικοί στο να αναπτυχθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπωσδήποτε και να μην το θέλουμε τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, σιγά σιγά έρχονται. Πρέπει λοιπόν και εμείς να προχωρήσουμε μπροστά και να τις αγκαλιάσουμε. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και θα είναι πολύ καλό να μπορούσαν να βρεθούν τρόποι να προωθηθεί και αυτό το εμπόριο. Υπάρχουν μεγάλες παροχές όσον αφορά την το αν δεν σου αρέσει κάποιο προϊόν να το γυρίσεις πίσω. Και γενικά είναι καλύτερες τιμές γιατί αγοράζω συχνά από e-shop. Συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο το 46,4% των επιχειρήσεων πουλά μέσω διαδικτύου. Στη Λετωνία το 37,2%, στη Ρουμανία το 36%, ενώ ακολουθούν στην τέταρτη θέση η Πολωνία και η Βουλγαρία με 33,9% και στην πέμπτη θέση η Βρετανία με 32,5%. Βρίσκεις ποικιλία, τις τιμές, όλα γενικότερα. Μπορείς να ψάξεις με την ηρεμία σου και να μην βιάζεσαι γενικότερα. Και είναι και στο σπίτι σου τη μέρα παράδοτα. Είμαστε εδώ ανεπτυγμένοι τόσο όσο θα έπρεπε στη χώρα μας. Έχουνε, απλά δυστυχώς πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους σχετικά με τις τιμές. Αγοράζουμε μέσω διαδικτύου γιατί βρίσκουμε κάποια πράγματα και σε καλύτερη ποιότητα και πιο οικονομικά. Η Ελλάδα όμως είναι πίσω στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου και στο εξωτερικό, καθώς σύμφωνα με τους επιχειρηματίες το κόστος παράδοσης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ υψηλό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα όσον αφορά το εξωτερικό όμως έχουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί έχουν όλη την καλή διάθεση μάλλον όλοι οι επαγγελματίες να εξάγουν το οτιδήποτε. Το κακό είναι όμως ότι έχουμε πρόβλημα γιατί δεν έχουμε στήριξη στο άνοιγμα των μεταφορικών μας. Οπότε κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι στην Αυστραλία και θέλει να παραγγείλει, για μια παραγγελία η οποία είναι της τάξης των 10-15 ευρώ πρέπει να πληρώσει γύρω στα 40 ευρώ μεταφορικά, για να πάρει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, το οποίο ίσως χρειάζεται να εκτελωνίσει κιόλας αργότερα. Εκτελωνίζοντάς το, τότε θα έχουμε ένα έξτρα κόστος. Είναι δύσπιστη γενικά ο τουρισμός και θέλει το κάθε το προϊόν να το δοκιμάζει, να το βλέπει και να το αγοράσει. Είναι και το κόστος, που είναι τεράστιο το κόστος μεταφοράς στο εξωτερικό, αλλά από ό,τι βλέπω στο μαγαζί θέλουν να το δούνε το προϊόν, να το ανοίξει στο λάδι, να δοκιμάσουν το μέλι, να δοκιμάσουν, ξέρω εγώ, για να πάρουν. Εμάς ήδη εδώ υπάρχουν πελάτες οι οποίοι μας ζητούν με τι τρόπο θα μπορέσουμε να στείλουμε εμπόρευμά μας. Γιατί προφανώς τέτοια μαγαζιά δεν υπάρχουν πολλά στο εξωτερικό. Μας ζητούν πελάτες μας με τι τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν εμπορεύματα από εδώ για να τα πάρουν με κάποιο τρόπο έξω, να τα στείλουμε με κάποιο τρόπο έξω. Νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα. Θέλει πάντως μια μελέτη και πραγματικά θέλει να κάνει και βήματα η οικονομία μας. Η χώρα μας δηλαδή να πάρει λίγο μπροστά, να ξεκινήσει λίγο αυτή η μηχανή και όταν ξεκινήσει, νομίζω θα βρεθούν και τρόπος να στέλνουμε και εμπορεύματα μέσω διαδικτύου. Αποτέλεσμα όλων αυτών, μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων να πουλά εκτός Ελλάδας.